Γεια σας παιδες, πώς τα περνάτε, είμαι ο Μάνος και καλώς ήρθατε στο Orcs Must Die 1. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το Barricade, είναι ένα μπλοκ το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπλοκάρουμε τον δρόμο στα Orcs. Όπως βλέπουμε και κάτω στο σχεδιάκι πηγαίνουν γύρω γύρω. Έτσι, δεν μπορούν να περάσουν. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η πίστα, η οποία είναι λίγο αντιπαράξενη. Εδώ είναι εδώ που δεν πρέπει να περάσουν τα Orcs. Και εδώ είναι ο δρόμος, μια διαδρομή όπου μας βγάζει εδώ, στο κεντρικό. Και ο άλλος δρόμος, το άλλο μονοπάτι είναι από εδώ, ανεβαίνει τα σκαλιά, όχι της εκκλησίας, κατεβαίνει τα σκαλιά και πέφτει εδώ. Άρα υπάρχουν δύο διαδρομοί. Και γι' αυτό μας λέει το path, τον δρόμο τον οποίο θα πρέπει να μπλοκάρουμε. Αυτό εδώ που βλέπουμε στην ευθεία, αυτό εδώ που βλέπουμε, μας είναι τα δύο πράσινα τα οποία επικοινωνούν και είναι κάτι σαν τηλεμεταφορά. Αυτά εδώ τα βαράμε κλασικά και πέφτουν κάτω. Και ας πατήσουμε το spellbook να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω αυτή τη φορά να χρησιμοποιήσω και το σπαθί. Θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά αυτό, αυτό, αυτό εδώ θα χρησιμοποιήσουμε οπωσδήποτε. Θα χρησιμοποιήσουμε τους archers και το block για να μπλοκάρουμε τους διαδρόμους. Και όπως βλέπουμε έχουμε τα Orcs Warrior, αυτά εδώ τα ηλίθια που τρέχουν, τα Kobold Runner, και έχουμε και τα Crossbow Orcs, έτσι. Άντε να δούμε πώς θα πάμε σε αυτή την πίστα. Πατάμε λοιπόν το Escape, είμαστε έτοιμοι και ας κάνουμε λοιπόν το εξής. Πατάμε, όχι αυτό, αυτό εδώ και βάζουμε 1, 2, 3. Βάζουμε λοιπόν αυτά εκεί για να τα μπλοκάρουμε. Και βάζουμε το... ...601 λοιπόν. Εδώ. Εδώ. Άλλο ένα εδώ. Και εδώ είναι μετά που θα βάλουμε. Δεν έχουμε άλλα χρήματα. Τουλάχιστον μπορούμε να το πουλήσουμε από εδώ και να το βάλουμε εδώ. Έτσι εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, μας δείχνουν εδώ και τα γραφήματα αυτά που πηγαίνουν, ότι έρχονται εδώ, σταματάνε, μπλοκάρουν και γυρίζουν πίσω. Η αρχή λοιπόν, έτσι ξεκινάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και πατάμε το G για να ελευθερώσουμε τα Orcs. Άντε και να δούμε τι θα γίνει. Με το 2 πατάμε το σπαθί. Έχουμε λοιπόν από εδώ. Είναι ο λίγο τη ζόρη, παιδιά, αυτή. Είναι ο λίγο τη ζόρη εκεί η πίστα. Αλλά ας δοκιμάσουμε. Δεν έχει άλλο μάνα. Πάρα πολύ ωραία. Και headshot. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε εδώ τώρα το... Όχι αυτό, το τρίτο, όχι, θα βάλουμε αυτό εδώ. Θα χρησιμοποιήσουμε και αυτό εδώ. Μου σου πάνε τα νεύρα αυτά. Δεν μ' αρέσουνε. Τα συχαίνομαι. Σοφίστε ρε. Πάλι καλά. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε εδώ με το 3, έτσι εδώ, και μπορούμε να βάλουμε έναν archer. Εδώ. Άψογα. Βέβαια. Αυτό θα τα χρησιμοποιήσουμε αν είναι και πιο μετά. Αυτά εδώ τώρα είναι. Πρέπει να πάμε.
Φάγαμε. Οποτέλεια. Λοιπόν, μας έδωσε εδώ. Θα βάλουμε 6 εδώ στον τοίχο. Ένα από εδώ. Δεν μπορούμε να βάλουμε και πάρα πολλά. Ας βάλουμε άλλο ένα εδώ. Και Archer, σας βάλουμε και άλλον έναν Archer εδώ πίσω. Εδώ, να κάνουμε καλή άμυνα εδώ πέρα πίσω. Έτσι. Γιατί χρειάζεται. Μέχρι να μπορέσουμε λίγο να προχωρήσουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε καλύτερα την άμυνά μας. Λοιπόν, πατάμε το G, έχουμε κάνει μέχρι τώρα τα 4 κύματα από τα 7. Απομένουν άλλα 3. Ωραία. Πηγαίνετε από εκεί. Έτσι, μπράβο. Ας πατήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, και μπορούμε να βάλουμε εδώ να έρχονται λίγο πιο αργά ή εδώ. 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 Και να βάλουμε και το ξότι εδώ. Το παντών. Ας παράμε λίγο από μακριά. Ωραία, ας πάρουμε ενέργεια που την έχουμε ανάγκη πολύ. Και έρχεται και το... είμαστε ακόμα στο έκτο κύμα. Αυτά τα συχαίνομαι. Ωραία, ωραία. Σοφίστε ρε. Ωραία. 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 Φουίου. Καλά είμαστε. Και τώρα είμαστε στο 7ο κύμα. Λοιπόν, ας τοποθετήσουμε άλλον έναν τοξότη εδώ. Άλλον έναν τοξότη εδώ. Και ας βάλουμε ένα εδώ και ας βάλουμε και έναν τοξότη εδώ και άλλον έναν τοξότη εδώ να έχουμε μεγάλη βοήθεια και πάμε για το 7ο κύμα. Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει. Έρχονται, έρχονται. Ας το ρίξουμε και αυτό. Όπως βλέπουμε, παράμε προς όλες τις κατευθύνσεις με τους τοξότες μας. Μας φάγανε όμως ένα τοξότη. Παιδιά, 5 αστέρια. 5 αστέρια λέω, 5 κρανία. Για να κάνει αυτό σπαγκάτο πήραμε 5. Έλα. Ναι, αυτά είναι. Άψογα. Πέρασαμε λοιπόν και αυτή την πίστα, επιτέλους. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστήθηκα το βίντεο, περιμένω τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας
εγγραφή φυσικά στο κανάλι και αν σας αρέσει το βίντεο και το έχετε δει όλο, like. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε, να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!